Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Ένα θεσμό που ιδρύεται το 1914 από τον Εμμανουήλ Μπενάκη, που έχει βάλει δήμαρχο Βενιζέλο στην Αθήνα και που πλέον από τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας υποθέτουμε, για το ιδρυτικό δεν υπάρχει, ότι ιδρύεται μετά από προσωπική άποψη και του Βενιζέλου του ίδιου, ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, δηλαδή οι καλλιτέχνες που έχουν αποσχιστεί, που έχουν φύγει από τον επίσημο κύκλο τον κύκλο των φιλοτέχνων, που είναι οι καλλιτέχνες που εκφράζουν την ακαδημαϊκή τέχνη, το γούστο των ανακτόρων και της καλής κοινωνίας, τις απόψεις της Ακαδημίας και των Ακαδημιών και της Σχολής Καλών Τεχνών, και που διεκδικούν να είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες, να μπορούν να πουλάνε, να μην δέχονται μόνο παραγγελίες και να μπορούν να έχουν την ελευθερία της έκφρασης και ως προς τα κριτήρια που κρίνεται το έργο τους, αλλά και ως προς τα κριτήρια τα οποία οι ίδιοι βάζουν για να μπορούν πια να ζωγραφίσουν ελεύθερα ό,τι νομίζουν. Στην Πινακοθήκη, αυτή η οποία είναι καταρχάς συλλογή, έρχονται καλλιτέχνες που έχουν σε μεγάλο βαθμό βεβαίως εκφράζουν την τότε νεοελληνική πρωτοπορία στην τέχνη, που είναι πνευματικοί άνθρωποι με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή πάρα πολλοί είναι και ιδιαίτερα μορφωμένοι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι στη Σχολή Καλών Τεχνών μπαίνανε και άνθρωποι στην ηλικία 16 χρονών, όπως σήμερα θα μπαίναμε σε ένα τεχνικό λύκειο, έτσι. Άρα είναι άνθρωποι που έχουν φύγει με υποτροφίες στο εξωτερικό, έχουν πάει στο Μόναχο, στο Παρίσι, στην Ιταλία. Και βέβαια είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι αυτό που λέμε από τη μία η Σχολή του Μονάχου σαν σχολή ακαδημαϊκής τέχνης και το Παρίσι σαν τόπος της πρωτοπορίας της καλλιτεχνικής, με τα δεδομένα τα ιστορικά που αν τα σκεφτούμε σωστά δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί η πρώτη μεγάλη απόσχηση καλλιτεχνών από την Ακαδημία θα γίνει στο Μόναχο με την Σετσεσιόν του Μονάχου το 1892, μετά στη Βιέννη το 1996, έχει ήδη γίνει το Σαλόνι των Ανεξαρτήτων στο Παρίσι το 1984 και πάρα πολλοί από τους καλλιτέχνες στους οποίους αναφερόμαστε και χοντρικά όλη η ομάδα τέχνη που την έδειξε πέρυσι το 2017 που ήταν τα 100 χρόνια στο Βυζαντινό Μουσείο η Εθνική Πινακοθήκη και που συμμετέχουν και ο Παπαλουκάς και οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες που θα αγοραστούν από τη συλλογή και που θα υποστηρίξει η συλλογή του Δήμου, είναι, θα λέγαμε, οι εξυγχρονιστές της σύγχρονης τέχνης. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικά μοντέρνοι με την έννοια ότι ζωγραφίζουν πράγματα που δεν μπορείς να τα καταλάβεις ή που είναι τελείως καινούργια ή που... Το πρόβλημα των καλλιτεχνών δεν είναι τόσο πολύ να σοκάρουν τον κόσμο, όσο να εκφραστούν ελεύθερα και να διεκδικήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Βρισκόμαστε στο κτίριο της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων, στο Μεταξουργείο. Στο χώρο αυτό φιλοξενούμε τώρα την έκθεση «Τέχνη και Εποχή, η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων μέσα από τα μάτια του Σπύρου Παπαλουκά». Είναι μια έκθεση που οργανώθηκε στο πλαίσιο των 60 χρόνων από το θάνατο του Σπύρου Παπαλουκά, ο οποίος διετέλεσε έφορος και προϊστάμενος της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Λέγομαι Κάλλη Πετροχύλου, είμαι η έφορος της Πινακοθήκης και η προϊσταμένη του τμήματος της Δημοτικής Πινακοθήκης. Στην έκθεση αυτή έγινε κάποια έρευνα στο αρχείο της Πινακοθήκης για
να βρεθούν έγγραφα όπου τεκμηριώνεται ο ρόλος του Παπαλουκά ως εφόρου της Πινακοθήκης και διευθυντού της Πινακοθήκης. Ένα μέρος από αυτά εκτίθενται σε κάποια προθήκη στον εκθεσιακό χώρο και μπορούμε να αντιληφθούμε και να έχουμε εικόνα για τις αρμοδιότητες που είχε μέσα από το θεσμικό του ρόλο. Συγκεκριμένα, θα δούμε πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης έργων που είχαν αγοραστεί, κυρίως από τις πανελλήνιες εκθέσεις, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η συλλογή της Πινακοθήκης, η οποία ιδρύεται θεσμικά το 1914, αρχίζει να εμπλουτίζεται από τις πανελλήνιες εκθέσεις, από κάποιες αίθουσες ιδιωτικές, αλλά κυρίως αγοράζονται από την περίοδο από το 1930 και μετά. Στην τελευταία πανελλήνια έκθεση, τον Μάιο του 1940, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό αγορών. Η έκθεση παρουσιάζει έργα από αυτές τις αγορές, η συγκεκριμένη έκθεση, διακόπτεται κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ξαναέχουμε αγορές το 1945, όπου κάποια έργα του Στέφανου Λάντσα, όπως εδώ η ανατολική πλευρά Παρθενώνος, εκτίθεται. Και έχουμε μία ξανά μεγάλη δραστηριότητα μετά τον πόλεμο, την κατοχή και τα Δεκεμβριανά. Ο πρώτος διευθυντής Πινακοθήκης υπήρξε καλλιτέχνης, ο Σταύρος Παπαναγιώτου, σήμερα λίγο γνωστός, αλλά που όντως ήταν από τους καλλιτέχνες που σπουδάσαν κοντά στον κύκλο της Σεσιών του Μονάχου, άρα στον κύκλο που μας έβγαλε καλλιτέχνες σαν τον Μπουζιάννη, παραδείγματος χάρη, αλλά και σαν τον Δεκύρικο και σαν άλλους καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου. Μετά τον Παπαναγιώτου, ο Παπαλουκάς, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους που έχουμε στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα, θα αναλάβει πρώτα να δουλέψει για τη διοίκηση πρωτευούσης υπό τον Κοντιά στο τμήμα της πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής, όπου θα έχει την εθιμοτυπία και το πρωτόκολλο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο όπου στην περιοχή της Κυπριάδου, δηλαδή στο τέρμα Πατησίων, προς το γαλάτσι που λέμε σήμερα, θα σχεδιαστεί η περιοχή εκεί πέρα με τους δρόμους και τα ονόματα θα τα βάλει ο Παπαλουκάς και είναι η μόνη περιοχή που έχουμε στην Αθήνα που φέρει ονόματα μεγάλων καλλιτεχνών. Υπάρχει η πλατεία Χαλεπά, η οποία σήμερα δυστυχώς έχει γίνει η πλατεία Παπαλουκά, κάτι που μάλλον θα τον στενοχωρούσε τον ίδιο τον Παπαλουκά. Θα προτιμούσε να έχει βάλει το όνομά του αλλού και να αφήσει τον Χαλεπά στη θέση του, γιατί τον θαύμαζε. Πλατεία Παπαδιαμάντη, υπάρχει οδός Γίζη, υπάρχει οδός Παλαμά, υπάρχει οδός... όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι που έχουν... και βέβαια εκεί μένουν και μια ολόκληρη παρέα που θα ξεκινήσει και είναι ο Παπαλουκάς ο ίδιος, ο Κόντογλου, ο Αντίοχος Ευαγγελάτος, μουσικός και πατέρας του Σπύρου του Ευαγγελάτου που χάσαν πρόσφατα του σκηνοθέτη, ο Πικιώνης που είναι επίσης πάρα πολύ φίλος του Παπαλουκά, ο Ματσάκης που είναι λίγο γνωστός αλλά είναι σημαντικός ζωγράφος και που είναι πολύ στενός φίλος του Παπαλουκά και πάρα πολλοί άλλοι. Δηλαδή αν πάρετε τη λίστα και όχι μόνο καλλιτέχνες αλλά και επιστήμονες και πνευματικοί άνθρωποι. Άρα θέλω να πω ότι ο Παπαλουκάς ήδη στο χώρο της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θα παίξει σημαντικό ρόλο ακόμα και για την κόντρα που θα έχει ως εκπρόσωπος της πολεοδομίας και ως καλλιτέχνης με τον διορισμένο δημοτικό σύμβουλο Τόμπρο, πολύ σπουδαίο γλύπτη, για το ρόλο των γλυπτών μέσα στην πόλη, κατά πόσον τα γλυπτά πρέπει να εκφράζουν τα πολεμχαρή αισθήματα του λαού για να μας ανεβάζουν το εθνικό μας φρόνημα, ή αντιθέτως πρέπει να εκφράζουν την φιλιρημική αισθητική παιδεία ενός δημοκρατικού λαού που μορφώνεται και που δεν πιστεύει ότι οι λύσεις στα προβλήματα γίνονται με πολέμους. Πέρα από το ρόλο του στην πολεοδομία, αναλαμβάνει την
θέση του τμηματάρχη, έφορου και διευθυντή της Πινακοθήκης στην πιο δύσκολη περίοδο της Ελλάδας, δηλαδή από το 1940, μετά το 40 δηλαδή, παραλαμβάνει την τελευταία μεγάλη φουρνιά έργων που αγοράζονται πριν την αρχή του πολέμου από την Πανελλήνιο. Παραλαμβάνει τα έργα που έρχονται από την Biennale της Βενετίας και που έχουμε αρκετά που μπαίνουν στη συλλογή του Δήμου και κάποια στιγμή γίνεται διευθυντής. Ο Παπαλουκάς είναι αυτός ο οποίος προτείνει αγορές, γνωμοδοτεί, οπωσδήποτε γνωμοδοτεί, προτείνει την αξία και την τιμή του έργου, συμμετέχει σε επιτροπές που καταρτίζονται με απόφαση του Δημάρχου σχετικά με την παραλαβή έργων ή δωρηθέντων ή αγοραστέντων έργων. Το 1946 υπάρχει έγγραφο όπου ο Σπύρος Παπαλουκάς μαζί με τον Σταύρο Παπαπαναγιώτου, ο οποίος ήταν ο πρώτος έφορος της Πινακοθήκης, ορίζονται για να καταρτήσουν το μητρό των έργων που υπάρχουν, των καλλιτεχνικών έργων που υπάρχουν στην Πινακοθήκη. Βλέπουμε λοιπόν μία συνάντηση των δύο καλλιτεχνών και εφόρων, προκειμένου να γίνει το Μητρό των Έργων. Από το 1948 παραδίδεται στην διεύθυνση την αρμόδια διεύθυνση υλικού και το βιβλίο αυτό τηρείται μέχρι και σήμερα. Έχουμε ένα δηλαδή βιβλίο καθολικό Μητρώου των Έργων από το 1948. Κατά την περίοδο των Δεκεμβριανών, δυστυχώς με τα γεγονότα που έγιναν, πολλά έργα χάθηκαν και κατεστράφησαν και ο Παπαλουκάς είναι και πάλι στην Επιτροπή και βρίσκεται στη δύσκολη έτσι, στιγμή να καταγράψει τα έργα για τα οποία έχουμε τις απώλειες και την καταστροφή των έργων. Τα περισσότερα έργα αυτά εκτίθενται στους χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου στην Κοτζιά, όπου κοσμούσαν γραφεία. Αυτό μέχρι και τις μέρες μας συνηθίζεται, δηλαδή η Πινακοθήκη έχει στο Δημαρχιακό Μέγαρο έργα τα οποία ανήκουν στις συλλογές της, τα διαθέτει για το ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου, τις αίθουσες δεξιώσεων, τους διαδρόμους, που βέβαια επειδή πολλά έργα αφορούν σε προσωπογραφίες διατελεσάντων δημάρχων, κατά κάποιο τρόπο είναι και μία μικρή πινακοθήκη και είναι και ένας φυσικός χώρος που θα πρέπει να φιλοξενεί αυτά τα έργα. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής, δεν αγοράζεται τίποτα και ο ίδιος ο Παπαλουκάς γράφει μάλιστα στις σημειώσεις του με τρόπο σπαραχτικό θα έλεγα σε τι τραγική κατάσταση βρίσκει τα έργα στο Δημαρχείο. Δηλαδή λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα βρήκε μέσα στα νερά, μέσα στην υγρασία, πεταμένα κάτω σε υπόγεια και ότι αισθάνθηκε σαν να έχει μπροστά του άρρωστα παιδάκια που έπρεπε να τα πάρει το καθένα αγκαλιά για να μπορέσει να σώσει τη ζωή τους. Είναι σημαντικό ότι ένας σπουδαίος ζωγράφος, αντί να κοιτάξει να βάλει τον εαυτό του μπροστά και τους φίλους του, θα ασχοληθεί ήδη σε όλη την περίοδο του πολέμου να σώσει τα έργα. Να τα σώσει με όποιο τρόπο μπορεί. Στο τέλος του πολέμου θα αγοράσουν για πρώτη φορά το 1945, θα αρχίσουν να γίνονται αγορές. Το έργο που βρίσκεται πίσω μου και είναι ο Παρθενώνας του Λάντσα, είναι μέρος μιας πολύ μεγάλης σειράς έργων που αγοράζεται από τον Παπαλουκά και με πρόταση του Παπαλουκά το 1945. Τα έργα αυτά, ο Λάντσα είναι ένας Ιταλός ζωγράφος που έχει έρθει στην Ελλάδα το 19ο αιώνα, θα είναι και από τους πρώτους καθηγητές σχεδίου στη Σχολή Καλών Τεχνών και θα παραμείνει στην Ελλάδα και ο γιος του θα είναι συνεχιστής του έργου του πατέρα του και ο ίδιος
και καθηγητής και πολύ καλός ζωγράφος. Η ιδιαιτερότητα που έχει ο Λάντσε και που έχουμε στο Δημαρχείο μια ολόκληρη αίθουσα με άλλους, νομίζω, 6 πίνακες που συνιστούν αυτό το σύνολο των αρχαίων μνημείων της Αθήνας, είναι ότι δεν ζωγραφίζει ρομαντικά τα μνημεία. Ότι δεν έχει καμία αφήγηση, δεν βάζει κόσμο μπροστά. Δηλαδή κάνει μια απόλυτη, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα, αντικειμενική καταγραφή του μνημείου, σχεδόν σαν ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ότι δείχνει το φως από πίνακας που βλέπετε δυστυχώς, επειδή πρόσφατα ήρθε από το Δημαρχείο, δεν έχει ακόμα συντηρηθεί. Μόλις φύγει η σκόνη, θα δείτε ότι αυτό το θαλασσί που είναι ο ουρανός από πίσω είναι πολύ πιο θαλασσί, είναι ένα πολύ φωτεινός καλλιτέχνης ο Λάντσα, και για τον Παπαλουκά είναι πολύ σημαντικό και η καταγραφή του τοπίου και η καταγραφή του φωτός και η καταγραφή των πραγμάτων λίγο πολύ στην καθημερινότητά τους και όχι η ιδεοποίηση ή ο τρόπος να τα εντάξουμε μέσα σε φαντασιακές απόψεις ιστορίες. Ξέρει πολύ καλά άλλωστε ότι αυτές οι φαντασιακές απόψεις ιστορίες που έχουμε στην Ελλάδα είναι αυτές που μας έχουν οδηγήσει συνέχεια σε πολέμους, παραγμούς, διχασμούς κτλ. Γιατί ο καθένας μας νομίζει ότι ο ένας είναι ο Αλέξανδρος, ο άλλος ο Περικλής, ο άλλος ο Θουκυδίδης. Ο Παπαλουκάς ψάχνει να βρει την σημερινή πραγματικότητα, την καθημερινή πραγματικότητα, είτε είναι της ιστορίας, είτε είναι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, είτε είναι της πόλης, είτε είναι της φύσης, είτε είναι της τέχνης της ίδιας και του τοπίου. Παπαλουκάς θα διατελέσει ουσιαστικά διευθυντής της πινακοθήκης με πλέον έργο όχι μόνον πώς θα διασώσει τη συλλογή που βρήκε και πώς θα περάσει όλο τον πόλεμο που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά πώς σιγά σιγά θα αρχίσει να υλοποιεί το σκοπό της συλλογής που είναι οι αγορές έργων. Μεταπολεμικά, πέραν από τα έργα του Λάντσα που αγόρασε αμέσως και που είναι ένα σύνολο ιστορικών τοπίων, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το λιγότερο 2-3 απόψεις για το τι μπορεί να είναι το τοπίο για τον Παπαλουκά. Το ένα είναι το καθαρά ζωγραφικό έργο, το οποίο και ο ίδιος κυρίως τοπία ζωγραφίζει, με κάποια σπάνια πορτρέτα και τοπία που αφορούν όλο και πιο, θα έλεγα, ανώνυμα μέρη της πόλης και της ζωής. Και όταν λέω ανώνυμα, εννοώ μέρη που δεν είναι μνημιακά, μέρη όπου ο καθημερινός άνθρωπος μπορεί να πάει βόλτα ή μπορεί να περάσει από εκεί. Ξέρουμε την ιστορία ότι όταν ανέλαβε καθηγητή Σχολή Καλών Τεχνών την τελευταία χρονιά της ζωής του, το 1956, όταν πάει να κάνει το πρώτο του μάθημα και βλέπει τα παιδιά να έχουν κάτσει μπροστά στα καβαλέτα, να έχουν ανοίξει τα μπλοκ για να σχεδιάσουν, του λέει, τι καθόστε εδώ πέρα, τέτοια ωραία μέρα που έχουμε σήμερα, θα ζωγραφίσουμε τοπίο. Και λέει, πού θα ζωγραφίσουμε τοπίο. Λέει, σίγουρα όχι σε ένα κλειστό δωμάτιο εδώ πέρα, θα βγούμε έξω. Και τώρα ρωτάνε τα παιδιά πού θα πάμε. Η παλιά Σχολή Καλών Τεχνών ήταν στο σημερινό Πολυτεχνείο, έτσι, στην Πατησίων. Θα πάρουμε, λέει, την Πατησίων με τα πόδια και όταν συναντήσουμε το πρώτο κυπαρισάκι, εκεί αρχίζει το τοπίο. Λοιπόν, το ότι για τον Παπαλουκά το πρώτο κυπαρισάκι, το πρώτο δέντρο που δεν είναι αναγκαστικά μια δέντροστοιχεία, αλλά που
δείχνει μία ατομικότητα, μία υποκειμενικότητα μέσα στο οποίο. Έτσι, δηλαδή, σου επιτρέπει να βάλεις εσύ τον άξονα όπως εσύ διαλέγεις που βλέπεις το τοπίο. Το κυπαρισάκι σου δίνει μία κάθετη στάση μέσα στον χώρο, γύρω από την οποία μπορείς να δεις από εδώ, να δεις από εκεί. Δηλαδή, σπάει την έννοια της προοπτικής που τα βλέπεις όλα. Έτσι, λοιπόν, το τοπίο είναι σίγουρα μία δόμηση της υποκειμενικότητας, δηλαδή παίρνω θέση. Ο χώρος που μπορεί να είναι από το κυπάριο πίσω από το σπίτι σου, μπορεί να είναι το πάρκο που παίρνουν τα παιδιά, μπορεί να είναι οποιοδήποτε δέντρο και οποιοδήποτε μεριά μπορείς να διαλέξεις εσύ που πας και τη βλέπεις και κυρίως κάτι που δεν το έχουν βάλει εκεί γι' αυτό. Δηλαδή που δεν είναι το χτήμα του κυρίου Τάδε, που δεν είναι η έπαυλη του κυρίου Τάδε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τοπίο. Το άλλο τοπίο του Παπαλουκά είναι επίσης κάτι που δεν είναι καθόλου αφηρημένο. Έτσι λοιπόν ο Παπαλουκάς, έχοντας ζήσει όλο τον 20ο αιώνα, πηγαίνει στα διάφορα μέρη της Ελλάδος για να ανακαλύψει όλες αυτές τις διαφορετικές καταβολές που κάνουν ότι συνήθως τρογόμαστε μεταξύ μας. Και ειδικά από τα χρόνια του 30 και μετά, οι Μικρασιάτες πάνω με τους Μικρασιάτες, οι Πελοποννήσιοι με τους Πελοποννήσιους, οι Μακεδόνες με τους Μακεδόνες. Έχετε πόσες περπατάς στον δρόμο και βλέπεις σύλλογος Βατικιωτών, σύλλογος από το Γιαννιτσωτών, σύλλογος Θεσσαλών κτλ. Και που χοντρικά η Αθήνα είναι ένα ευρετήριο διαφορετικών καταβολών. Αυτές οι διαφορές που η γενιά του 30 σε μεγάλο βαθμό θα προσπαθήσει να τις ενοποιήσει για να φτιάξει μια ελληνική ταυτότητα, είναι κάτι που τον Παπαλουκά, από ό,τι καταλαβαίνω ο ίδιος και από το έργο του και από τη στάση του, δεν τον αφορά. Τον Παπαλουκά τον ενδιαφέρει να συλλέξει μαρτυρίες από όλες αυτές τις τοπικές καταβολές, που δεν είναι ο τοπικισμός με κανένα τρόπο, ούτε προτιμά τον Χ από τον Ψ, αλλά είναι ο πλούτος της Ελλάδος. Με τον ίδιο τρόπο που πιθανώς, για να τα πούμε λιανά τα πράγματα, ένας μπακάλις θα έλεγε «Σας φέρνω λαδοτήρι από τη Μυτιλίνη και λαδοτήρι από την Άξο. Δοκιμάστε το ένα ή δοκιμάστε το άλλο, είναι διαφορετικά». Θέλω να πω ότι ο Παπαλουκάς είναι αρκετά κοντά σε αυτή την άποψη, ότι αυτές οι διαφορές δίνουν τον πλούτο, τον πολιτιστικό, τον κοινωνικό και τον ιστορικό του τόπου μας. Και έτσι δεν... Προφανώς και γι' αυτό δεν έχει και κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι προσπαθούν να ξαναδώσουν μια αφηρημένη έννοια μιας μεγάλης Ελλάδας ή μιας μικρής Ελλάδας ή μιας Ελλάδας που έχασε το ένα, που έχασε το άλλο. Δεν ξέρω πόσο τον καίει τον Παπαλουκά, δηλαδή σίγουρα σαν πολίτη και σαν Έλληνα τον καίει, γιατί πέρασε από τους πολέμους, πήγε στη Μικρασία. Άρα θέλω να πω, δεν είναι άμυρος καθόλου του τι συμβαίνει στην ελληνική ιστορία. Από την άλλη μεριά όμως πιστεύει σε αυτές τις διαφορές. Και οι διαφορές εκφράζονται μέσα στα τοπία που βλέπετε. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, ας πούμε, πίσω μας εκεί πέρα βλέπετε ένα έργο της κυρίας Βερδεσοπούλου, που δεν την ξέρει κανείς, την ανακαλύπτουμε σήμερα, εμείς τουλάχιστον. Προφανώς κάποιοι την ξέρουν, από την οικογένειά της, από τους φίλους της, αλλά δεν έχει ποτέ μπει στις μεγάλες λίστες, ούτε καν και στις μικρές των ζωγράφων. Και τυχαίνει να έχουμε στη συλλογή μας 4 έργα που αγόρασε ο Παπαλουκάς το 1952. Η κυρία Βερδεσοπούλου είναι από την Κάρπαθο και τα τοπία αυτά είναι της Καρπάθου. Η Κάρπαθος μπαίνει στην Ελλάδα το 1948. Τα έργα είναι του 1951 και το 1952 τα αγοράζει ο Παπαλουκάς. Άρα θέλω να πω ότι το Παπαλουκά τον νοιάζει πάρα πολύ να δείξει και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι διαλέγει μία ζωγράφο η οποία ζωγραφίζει διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αυτό που κάνει ότι βρίσκουμε ενδιαφέρον το έργο της κυρίας Βερδεσοπούλου σήμερα, δεν είναι μόνο ότι έχει ιταλικές καταβολές πιο πολύ στον τρόπο που ζωγραφίζει, δηλαδή ούτε γαλλικές ούτε γερμανικές, αλλά είναι ότι έχει πιθανώς αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το φως και με το χρώμα που έχει κανείς σε ένα τόσο νότιο μέρος όπως είναι η Κάρπαθος. Από την άλλη, ο Περβολαράκης που θα ζωγραφίσει εδώ το φθινόπωρο και είναι κάπου κοντά στην Αττική, μεταξύ Ελευσίνας, Σαλαμίνας, κάπου προς τα εκεί είναι αυτό το τοπίο. Βλέπετε αυτά τα δέντρα, ας πούμε, με τα ξερά κλαδιά, τα οποία κρύβουν το σπίτι. Βλέπετε μια αρχιτεκτονική, η οποία πρώτο πλάνο έχουμε αυτό το πλέγμα από γυμνά κλαδιά,
που και αυτό είναι η αδυναμία κάποια στιγμή να διαλέξεις το δέντρο σου. Είναι ότι χοντρικά βλέπεις ένα πλέγμα μπροστά σου και το οποίο από μόνο του είναι πολλά δέντρα μαζί, αλλά που ποτέ δεν βλέπεις τόσο πολύ τον κορμό όσο τα κλαδιά. Δηλαδή βλέπεις τις διακλαδώσεις και όχι τις βάσεις και τα στηρίγματα. Αντίθετα ο Γιολδάσης, ας πούμε εδώ πέρα, ένας ζωγράφος που αν δείτε άλλα έργα του μοιάζουν πολύ πιο θεματικά και πολύ πιο πολύχρωμα. Εδώ είναι ένα χειμωνιάτικο τοπίο στην Καρδίτσα, ένας δρόμος, όπου βλέπετε την ερημιά μιας μικρής πόλης, η οποία βεβαίως ακόμα και σήμερα, αν πάτε, εντάξει, στην Καρδίτσα είναι, έχει γεμίσει πολυκατοικίες, αλλά υπάρχουν γειτονιές, τα Τρίκαλα, παραδείγματος χάρη, που είναι ακόμα οι Τούρκοι και οι Μαχαλάδες, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, βλέπετε τα σπιτάκια, βλέπετε ένα κατάλοιπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο έχει επιβιώσει, έχει ζήσει. Και είναι τελείως διαφορετικό, γιατί ήταν πλούσιες, ήταν πλούσια μέρη. Παρ' όλα αυτά ζούσαν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη, από αυτό που ζούσαν. Και οι δρόμοι είναι αλλιώς, τα χιόνια είναι πολλά, μην ξεχνάμε ότι ο Όλυμπος είναι και δίπλα. Και ξέρουμε και τα κλίματα ότι είναι διαφορετικά. Δηλαδή το υπηρωτικό κλίμα έχει πολύ ζεστά καλοκαίρια και πολύ κρύους χειμώνες. Για έναν άνθρωπο σαν τον Παπαλουκά, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα παίζουν μεγάλο ρόλο. Παίρνουν μεγάλο ρόλο και τον βλέπουμε και στο ίδιο του το έργο, αλλά και στις επιλογές που κάνει, ούτως ώστε μια δημοτική πινακοθήκη να δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη, γιατί ο ρόλος της δημοτικής πινακοθήκης, και αν μου επιτρέψετε να επιμείνω σε κάτι του που το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι από το καταστατικό του Δήμου, οι πολιτιστικές υποδομές και το σύνολο και των αθλητικών και του διαβίου μάσης κτλ. Είναι δωρεάν. Είμαστε ίσως το μόνο μουσείο ή τα μόνα μουσεία στην πόλη όπου μπορεί να μπει κανείς δωρεάν. Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, μόλις το 1974 ένα μέρος της συλλογής της εκτίθεται στον πρώτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου και αποκτά το 1982 στέγη με την παραχώρηση του κτηρίου του Βρεφοκομείου στην Πειραιώς, στην πλατεία Κουμουνδούρου, όπου εκεί παρέμεινε και παραμένει βεβαίως το κτίριο, σε εμάς ακόμη, μέχρι το 2010, όπου μεταφέρονται εδώ η εκθεσιακή της δραστηριότητα στα κτίρια του Μεταξουργείου, που παραχώρησε ο Δήμος. Το κτίριο του Μεταξουργείου σχεδιάζεται το 1834 για λογαριασμό του Γεώργιου Κατακουζινού από τον Κρίστιαν Χάνσεν για να γίνει εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Μεταξουργείου, διότι δεν είχε καθοριστεί το σημείο που θα ανεγείρονται τα ανάκτορα του Όθωνα. Υποψήφια περιοχή ήταν και το Μεταξουργείο. Από τις πηγές, τις ιστορικές, δεν ευδοκίμησε η συνεργασία με τον Κατακουζινό. Έμειναν ημιτελή τα σχέδια, το κτίριο. Στην συνέχεια αγοράστηκε από αγγλική εταιρεία για να γίνει εργοστάσιο παραγωγής μετάξης, η οποία πτώχευσε. Και το 1855
Αγοράστηκε από την Συρική Εταιρεία της Ελλάδος, όπου ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Αθανάσιος Δουρούτης και λειτουργήσε η χώρη αυτή σαν εργοστάσιο μετάξης. Ήταν το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο στην Ελλάδα, παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας μετάξης και έδωσε και το όνομα στην ευρύτερη περιοχή του μεταξουργείου. Τον 20ο αιώνα άλλαξε διάφορες χρήσεις στα δύο κτίρια και τελικώς δωρήθηκε από την οικογένεια Δουρούτη στο Δήμο Αθηναίων, όπου έγινε αναπαλαίωση, ανακαίνιση και αναπαλαίωση του κτιρίου και έχουμε τα δύο πολύ ωραία κτίρια και η εκθεσιακή χώρη πλέον διατίθεται στην πινακοθήκη για εκθέσεις και συνεργασίες με φορείς και άλλες πινακοθήκες. Ο Παπαλουκάς είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, διότι ο ίδιος είναι συντηρητικός πολιτικά, ούτε καν αριστερός δεν είναι. Παρ' όλα αυτά θα κρύψει στα Δεκεμβριανά φίλους του που είναι αριστεροί και κινδυνεύουν από τους δεξιούς, θα τους κρύψει στο υπόγειό του, στο σπίτι του δηλαδή μέσα, μια οικογένεια ολόκληρη για πολλούς μήνες. Από την άλλη μεριά, καθ' όλη την μεταπολεμική περίοδο θα αγοράσει καλλιτέχνες οι οποίοι, όπως η Βάσο Κατράκη, περνάνε τη ζωή τους στην εξορία. Θα αγοράσει του Μεγαλίδη έργα που μας δείχνει χείρες και ανθρώπους που ζουν από το Αντάρτικο και τους έχουν σκοτώσει τους άντρες τους οι Γερμανοί, οι τογματοφαλίτες ή ό,τι άλλο θέλετε, οι δοσύλλογοι τέλος πάντων. Άρα θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ήταν στην αντίσταση ή δεν ήταν. Από ό,τι έχω καταλάβει από τους καλλιτέχνες και τους πνευματικούς ανθρώπους που δουλεύαν σε δημόσιες θέσεις, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και μετά τον πόλεμο, να μάθει κανείς εάν ήταν ή αν δεν ήταν στην αντίσταση και πώς. Δεν είναι τυχαίο ότι από αυτούς τους καλλιτέχνες ο Παπαλουκάς θα αγοράσει πάρα πολλά έργα. Αγοράζει κυρίως καλλιτέχνες που έχουν μια κοινωνική συνείδηση, που δεν κλείνονται στον εαυτό τους, που δεν κάνουν την τέχνη για την τέχνη και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η συλλογή για αυτό το λόγο. Γιατί μας δείχνει ότι η τοπιογραφία που λέμε είναι και παράλληλα η θέση του ανθρώπου μέσα στην πόλη, μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο. Ο Παπαλουκάς κάνει μια συλλογή για να δείξει στους Αθηναίους ότι οι καλλιτέχνες είναι πολίτες καταρχάς. Όπως βλέπετε λοιπόν σε αυτά τα έργα που είπαμε και στα τοπία του Παπαλουκά, η έννοια του πολίτη είναι σημαντική και βέβαια η έννοια του πολίτη έχει πολλές απόψεις. Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται μια ακουαρέλα του Πλακοτάρη με ελιές από τη Μυτιλίνη. Ο Πλακοτάρης ήταν μυτιλινιός, ήταν πραγματικά προπολεμικά ένας μοντέρνος καλλιτέχνης, δηλαδή έκανε σχεδόν κυβιστικά έργα. Στην κατοχή έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Πλακοτάρη με ένα έργο το οποίο δυστυχώς δεν έχει βρεθεί. Όταν οι Γερμανοί υποχρεώνουν τους καλλιτέχνες με τίμημα τη ζωή τους να συμμετέχουν υποχρεωτικά στη δεύτερη πανελλήνια έκθεση που γίνεται στην κατοχή, γιατί στην πρώτη πολλοί έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν λόγω κατοχής, εκεί πέρα πολλοί καλλιτέχνες θα κάνουν έργα τα οποία θα είναι κατά των Γερμανών ή θα έχουν νήξεις ή υπόνοιες κατά των Γερμανών και έχουμε πολλούς σημαντικούς, οι οποίοι οι περισσότεροι μάλιστα είναι και προσωπικοί φίλοι του Παπαλουκά. Ο Πλακοτάρης κάνει ένα έργο που ομολογώ ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά που ξέρω σαν έργο αντίστασης. Η δεύτερη έκθεση είναι αμέσως μετά το μεγάλο λοιμό της Αθήνας, που έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι από την πείνα, λόγω του ότι οι Γερμανοί έχουν πάρει όλες τις προμήθειες του ελληνικού κράτους για τον γερμανικό στρατό και δεν υπάρχει τίποτα. Και ο κόσμος πεθαίνει στους δρόμους και ξέρουμε τα κάρα με τους νεκρούς. Η τότε κυβέρνηση συνεργασίας
θα δώσει στους Έλληνες, στους Αθηναίους πολίτες, για να ανταπεξέλθουν στην πείνα, ένα χωνί από εφημερίδα τυλιγμένο με αλάτι, ένα κουτί σπίρτα και ένα κεράκι. Για να μπορούν να τα βγάλουν. Πέρα ηλεκτρικό δεν υπάρχει, ενέργεια δεν υπάρχει και ούτω καθεξής. Ο Πλακωτάρης θα κάνει μία νεκρή φύση που παριστάνει ακριβώς μόνο αυτό το χωνί με το αλάτι, ένα μισοάδιο κουτί σπίρτα και ένα μισολιωμένο κερί, που είναι ίσως, όσο και να φαίνεται έμεση η σχέση με ένα αντιστασιακό θέμα, θα έλεγα, είναι ίσως το πιο σκληρά αντιστασιακό έργο που ξέρω στην ιστορία της ελληνικής τέχνης. Ευτυχώς υπάρχει φωτογραφία. Δείχνει δηλαδή ένα λαό που πέθανε της πείνας, στην ουσία, έτσι. Αναλώθηκε σαν το κερί, έτσι. Κάηκε σαν το σπίρτο. Μετά τον πόλεμο, ο Πλακωτάρης θα γίνει καθηγητής στο κολέγιο και θα διδάσκει σχέδιο σε όλα τα παιδιά που τελειώσαν το κολέγιο, τον είχαν δασκαλός τους. Μετά τον Πλακωτάρη και μετά την κυρία Βερδασοπούλου, έχουμε τον Κουτσουρί, που είναι ένας σπουδαίος και συντηρητής έργων και που κάνει αυτό το εξαιρετικό τοπίο της Αθήνας, που είναι πάλι μια καταγραφή της Αθήνας, όπως τη βλέπει κανείς από ψηλά, από το βουνό, και βλέπει όλη την πεδιάδα της Αθήνας ανάμεσα στα βουνά μέχρι τη θάλασσα, μία από τις πιο ωραίες αποτυπώσεις που έχουμε της Αθήνας της εποχής εκείνης. Πίσω μου έχετε ακριβώς μία σειρά από έργα που δείχνουν την άλλη όψη του τοπίου, δηλαδή το αστικό τοπίο. Το αστικό τοπίο αποτελείται από πολύ διαφορετικά πράγματα. Από τη μία, όπως είδαμε, έχει την αρχιτεκτονική διάσταση που είδαμε με το Κουτσουρί πριν και με άλλους καλλιτέχνες, αλλά μπορεί να είναι και η ζωή των ανθρώπων. Και ας μην ξεχνάμε ότι πολύ σοβαρός θεσμός, και που ακόμα σήμερα κάνει να ζουν οι γειτονιές και να επικοινωνεί η ύπαιθρος, η αγροτική ζωή με τη ζωή της πόλης, είναι οι λαϊκές αγορές. Έτσι λοιπόν έχουμε την λαϊκή αγορά του Τάσου, χαρακτικό. Έχουμε από κάτω μια όψη της Αθήνας με την Ακρόπολη, που δεν έχει καμία σχέση με την καταγραφή των μνημείων που είδαμε. Έχουμε πίσω μας το έργο του ξένου, που δείχνει μια μέρα πανηγυριώτικη, έτσι, και που βλέπουμε όντως τους ανθρώπους, τους Αθηναίους στην ουσία, να πηγαίνουν στην εκκλησία αυτή, που είναι στο παλιό κεραμικό, αν την αναγνωρίζετε. Δηλαδή, είναι από την πίσω μεριά, είναι το αρχαίο νεκροταφείο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε βλέπετε τους ανθρώπους που πηγαίνουν εδώ κοντά πάλι, να κάνουν τη βόλτα τους. Μια μέρα πανηγυριώτικη. Και από την άλλη έχουμε ένα πολύ σπουδαίο ζωγράφο, ιδρυτικό μέλος της ομάδας τέχνη προπολεμικά, του οποίου έχουμε ευτυχώς πολύ καλά έργα στη συλλογή μας, και που ήταν και πολύ στενός φίλος του Παπαλουκά, με τον οποίο είχαν πάει και στην Μικρά Ασία να ζωγραφίζουν, ο Περικλής Βυζάντιος, με αυτή τη συγκλονιστική κυριακάτικο περίπατο, που βλέπουμε τους ανθρώπους να βγαίνουν μέσα στην πόλη. Βλέπετε το πλήθος των ανθρώπων και βεβαίως βλέπετε και τη διαφορετικότητα του πλήθους. Δηλαδή βλέπετε το φαντάρο, βλέπετε τη μαθήτρια, βλέπετε το κοριτσάκι. Από τη μία δείχνει βεβαίως την χαρά των ανθρώπων να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, αλλά αν το κοιτάξετε λίγο προσεκτικά, θα δείτε πολλές φορές και σε κάποια πρόσωπα, δηλαδή το κορίτσι που μιλάει με τον στρατιώτη, έχει ένα αγωνιώδες, θα έλεγα, ύφος. Είναι ταραγμένη. Προφανώς διότι θα φύγει ο στρατιώτης. Έτσι, και είμαστε στις παραμονές του πολέμου και πλέον ο καθένας περιμένει ότι πιθανώς θα γίνει επιστράτευση, ότι το παιδί θα φύγει να πάει στο μέτωπο.
Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο έργο του ίδιου του Παπαλουκά. Δυστυχώς έχουμε σε τελευταία ανάλυση έναν άνθρωπο που υπήρχε για τόσα πολλά χρόνια διευθυντής της Πινακοθήκης, λίγα έργα του Παπαλουκά στη συλλογή. Έχουμε το πρώτο που βλέπετε που είναι από την περίοδο του Αγίου Όρους και είναι σημαντικότατο έργο, έχει βγει βιβλίο ολόκληρο γιατί έχει κάνει μια τεράστια καταγραφή του Αγίου Όρους. Τα τρία υπόλοιπα είναι της Μυτιλήνης, που θα πάει αμέσως μετά από το Άγιον Όρος και ίσως είναι η πιο σημαντική ή ίσως η πιο χαρακτηριστική περίοδος του έργου του. Και έχουμε ένα της τελευταίας περίοδου, μια αυτοπροσωπογραφία του με πενάκι, όπου βλέπουμε τον Παπαλουκά, όπου στην ουσία η εικόνα διαλύεται μέσα από το φως. Γραμμούλες, 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 πινελίδες, πινελίδες, πινελίδες. Ο Παπαλουκάς θα κάνει, όπως σας είπα, μια πολύ ιδιαίτερη μελέτη της σχέσης τόνου, φωτός, τονικότητας δηλαδή, που βγαίνει ανάμεσα στο φως και στο χρώμα. Αυτή τον παλμό, κατά κάποιο τρόπο, που δημιουργεί όχι επίπεδα, αλλά σαν κύματα, κατά κάποιο τρόπο, φωτεινότερα, σκοτεινότερα κτλ., όπου δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σκιές. Που υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο χρώμα, λιγότερο ή περισσότερο φως, χωρίς όμως να υπάρχει από τη μία η εικόνα και την άλλη σκιά της. Αυτά τα έργα της Μυτιλήνης είναι από τα σημαντικά έργα του Παπαλουκά. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι χοντρικά δύο από αυτά τα έργα τα έχει διαλέξει ο ίδιος και τα έχει προτείνει ο ίδιος και κυρίως αυτό το σπίτι της Αγιάσου, το δρόμο της Αγιάσου, που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το αριστούργημά του. Και φρόντισε να μπει στην Πινακοθήκη του Δήμου. Υπήρξε θέμα μετά το θάνατό του από την κόρη του να μας δωρήσει και υπάρχει όλο το δωρητήριο το σύνολο του έργου του και το ατελιέ του. Κόλλησε τελευταία στιγμή γιατί η τότε διευθύντρια δεν ήξερε τι θα έκανε με τόσα πολλά έργα του Παπαλουκά, διότι η Πινακοθήκη θα γινόταν μουσείο Παπαλουκά, ώσπου να διαπραγματευτούν, παρόλο ότι είχε γίνει η προφορά την αποδοχή της δωρεάς, βρέθηκε ο κύριος Στοχαράκης που ήταν παλιός του μαθητής και πήρε τα έργα τη στιγμή που η κόρη του Παπαλουκά πέθανε και έτσι η Μίνα η Παπαλουκά δεν έζησε για να δει, τότε τελικά η δωρεά δεν ολοκληρώθηκε προς το Δήμο και τα έργα τα πήρε ο Θεοχαράκης και πλέον είναι στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Σε αυτή την αίθουσα μαζί με τα έργα του Παπαλουκά έχουμε βάλει κάποια έργα φίλων του ή ανθρώπων της ομάδας του, κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολύ βασικό να δει κανείς το εύρος της ματιάς του Παπαλουκά και πώς από τόσο λίγο γνωστούς καλλιτέχνες πολλές φορές αγοράζει έργα που είναι πραγματικά θαυμάσια. Και από την άλλη πώς υποστηρίζει πραγματικά τους καλλιτέχνες της εποχής του, κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν περισσότερο ανάγκη, όχι αναγκαστικά για την φτωχή, αλλά γιατί ζουν με τρόπο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, ταπεινό. Θα έχουμε και την εγγονή του Παπαλουκά με τη Μέρη τη Μιχαηλίδου, χάρη στην οποία είχαμε και την υποστήριξη και την βοήθεια πρακτικά, γιατί ήξερε πολύ καλά το θέμα, να κάνουμε την έκθεση. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε με τη Μέρη και ήταν και πρόταση της Μέρης Μιχαηλίδου, η οποία ήταν μια σπουδαία κριτικός τέχνης, αρχαιολόγος και διατελέσει για χρόνια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια όσο πιο τεκμηριωμένη παρουσίαση γίνεται. Βλέπετε μπροστά σας και στις προθήκες τις προτάσεις του Παπαλουκά, που δυστυχώς δεν γίνανε όλες αποδεκτές, αλλά που δείχνουν έναν άνθρωπο που επιχειρηματολογεί, που ξέρει να λέει στον χειζογράφο ότι ξέρετε, λυπόμαστε πολύ, παρόλο ότι ο Δήμαρχος σας υποστηρίζει, η τιμή που ζητάτε για το έργο σας είναι πολύ υψηλή και ούτως ή άλλως δεν υπάρχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για το έργο σας. Για καλλιτεχνικούς λόγους υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και άρα να μπορεί, υπάρχει και λέει μάλιστα ο ίδιος ο Δήμαρχος και η Δήμαρχη έχει ονομάσει ειδικό επίτροπο για να επιλέγει τα έργα και μπορώ να σας πω ότι από αυτή τη θέση, ότι η τιμή που ζητάτε είναι πάρα πολύ υψηλή,
δεν συνάδει με το έργο σας, ούτε με την ποιότητα του έργου σας και δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για μια τέτοια αγορά. Θέλω να πω, κατορθώνει με πολύ ευγενικό τρόπο να λέει και ναι, να λέει και όχι. Σπάνιο πράγμα και σπάνιο πράγμα για ένα καλλιτέχνη να έχει μια τέτοια αγάπη και συμπαράσταση στους συναδέρφους του.